Παναγιώτη, γιατί κάποιος να δει την ταινία? Πιστεύω ότι είναι μια ταινία που ο καθένας που ασχολείται με αυτή την ομάδα πρέπει να τη δει. Γιατί κακά τα ψέματα πολλοί δεν ξέρουν πώς ο ΠΑΟΚ έχει ιδρυθεί, πώς έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση σήμερα ημέρα. Και όλα αυτά που είδαμε κι εμείς, γιατί και εγώ κακά τα ψέματα δεν ήξερα πολλά από αυτά. Το πώς έχει περάσει δύσκολες στιγμές αυτή η ομάδα και πώς έχει φτάσει σε αυτό το σημείο τη σήμερα ημέρα. Να μιλάμε για μια υγιής ομάδα που είναι ανεξάρτητη και δεν έχει να... Δεν έχει να... Πώς να το πω... Δεν έχει στηριχθεί ή δεν έχει να φοβηθεί. Λοιπόν, Στέλιο, τι θα κρατήσεις από αυτή την ταινία? Τι αναπνήσεις σου φέρνει αυτή η ταινία και δύο λόγια για τον κόσμο που θα πρέπει να δει αυτή την ταινία? Αυτό που θα κρατήσω είναι και αυτά τα πράγματα τα οποία δεν γνώριζα ή αυτά τα πράγματα τα οποία δεν ήξερα όπως είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή η αρχή του ΠΑΟΚ, το πώς ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, από πού ξεκίνησε, με όλες τις λεπτομέρειες, με πράγματα τα οποία είναι καλό να γνωρίζουν οι νεαροί σε ηλικία φίλοι αυτής της ομάδας, αλλά και να θυμούνται οι παλιοί. Παναγιώτη, ποια ήταν η αγαπημένη σου σκηνή? Θα κρατήσω ως αγαπημένη μου στιγμή την πρόκληση μέσα στην Τουρκία, γιατί είδα στο βίντεο τον εαυτό μου να πανηγυρίζει πολύ έξαλλα σε εκείνη τη στιγμή και σένα είδα. Το καλύτερο. Ναι, ήταν μια στιγμή που είμαστε και δύο τότε. Και τι θα ήθελα να κρατήσω. Να κρατήσω την παρουσία μου τόσα χρόνια στην ομάδα και να είμαι κι εγώ ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας.